Μαρία πλέον τη νιώθω σαν μαμά μου. Το Χρήστο τον έζω σαν μπαμπά μου. Και το Δημήτρη τον Ουγγαρέζο φυσικά σαν παππού μου. Λένε ότι ο δολοφόνος γυρίζει πάντα στον τόπο του εγκλήματος. Εμένα μου πήρε 20 χρονάκια. Να είμαι λοιπόν εδώ. Τώρα το τι θα γίνει θα δείξει ανάλογα με το έγκλημα, το καινούριο έγκλημα. Κλειμένοι είστε. Ναι, μέσα έξω. Λαμπρό. Τι δεν μυρίζεις. Α, βγάλε με και εμένα να κοιτάζω. Α, κοίτα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είχα το ραδιόφωνο στο ρυθμό 949, 7 με 10 και τους είπα αν υπάρχει κάποια δουλίτσα κάπου να με βολέψετε τώρα που είναι και οι εποχές δύσκολες, εσείς που πήρατε και άδεια, να μπορέσουμε κάπου να βρούμε μια μέση λύση. Μου λένε, θες να πας στο Σουκού με τη Μαρία, την Πεγατόρου λέω, το συμπλήρωσα εγώ. Εννοείται θα πάω με τη Μαρία την Πεγατόρου και τον Λάβρο τον Κωνσταντάρα. Να φέρω και ένα φίλο μου τον Χρήστο τον Έζο που είναι για αυτός μπατηράκι να πούμε και τα βρίσκουμε και μας ωραίοι. Ωραία μου λένε και γίναμε. Σας περιμένουμε λοιπόν Σουκού, γι' αυτό και χαίρομαι που είμαι εδώ, χαίρομαι που θα είστε κι εσείς και κάθε Σαββατοκύριακο θα περνάμε φανταστικά, θα μαζεύεστε γύρω-γύρω την τηλεόραση και θα κάνουμε απίστευτη παρέα. Για την ώρα δεν έχουμε ετοιμάσει τίποτα, μόνο το τρέιλερ. Οπότε μπορεί να παίζει για 3 ώρες το τρέιλερ. Καλώς ήρθατε. Μαρία, Μαρία, Μαρία. Πού απέναντι. Θα γίνουμε ρε εσείς όλο το Σύνταγμα. Δεν θα νομίζουν ότι έχει έρθει η Μαντόνα, ε. Τέλειο το. Η μινιατούρα της. Το Σουκού έχει κάνει τη δική του διαδρομή. Ξεκινήσαμε πρόπερση, στο τέλος της χρονιάς, μια άλλη παρέα. Ξαναβρεθήκαμε πέρυσι, πρωί και πάλι, με μια άλλη παρέα. Να είμαστε και πάλι φέτος. Μια άλλη παρέα, μεσημέρι. Τα ίδια είπαν και άλλοι, ωραία. Όχι, δεν θέλουνε. Τέλος πάντων, εγώ όμως μέσα από την καρδιά μου το λέω. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινάμε και φέτος. Καλή μας αρχή.
αυτό θα πει σου που. Αυτό θα πει σου που. Αυτό θα πει σου που. Μπορείς να μην χοροπήσεις την καρέκλα. Ρε παιδάκι μου, ένα χειροκρότημα κάτι, μια φωνή, ένα σφύριγμα. Κοιτάξτε τώρα, να είμαστε καλά παιδιά, μισό λεπτό, κάποιο σαγάκι. Μπράβο, παιδιά γκαγκάνια σε η παρουσιάστρια. Λοιπόν, δεν υπάρχει σάλιο στις πρεμιέρες ποτέ. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Μη λέμε τα ίδια, αλλά έχω πολύ μεγάλη χαρά που θα τα ξαναλέμε και φέτος το χειμώνα. Υποδεχόμαστε με πολύ μεγάλη αγάπη και πολύ καλή διάθεση το Δημήτρη Ουγγαρέζο που είναι εδώ. Σε και χωρίς γέλιο. Πάρα πολύ. Και χωρίς γέλιο. Με γέλιο, δεν πειράζει. Το γέλιο είναι σωστό. Εσένα δεν σε λέω, Λάμπρο, γιατί είσαι βασικός. Ναι, εντάξει. Είσαι μόνιμος. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες, βέβαια. Καλώς σας βρήκα. Τα είπαμε και εμείς από το τραγούδι και επειδή υποχρήσω για το γέλιο, αυτό είναι ο σκοπός μας φέτος. Να σας κάνουμε να γελνάτε, να περνάτε καλά για να το ξεπεράσουμε όλοι μαζί όλο αυτό. Μπροστά δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, δίπλα μας ξέρουμε ότι έχουμε ένα στον άλλο. Καλώς ήρθατε, Δημήτρο. Καλώς ήρθες, Χρήστο. Χρήστος Νέζο. Τον έφερα τελικά, δεν ξέρω, είχε κολλήσει εκεί, ξεκόλλησε. Το ξεκολλήσαμε. Έχουμε τρακ, έχουμε άγχος. Εγώ ξέρετε τον παλμό, είπαμε, κάθε πρεμιέρα αν το μετράτε, δεν ξέρετε πώς είμαι ζωντανή. Έτσι το λεμάκι λίγο να δούμε. Όχι, άστο, δεν χρειάζεται. Ναι, όχι. Λοιπόν, να σας πούμε ότι σας έχουμε ετοιμάσει μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Με πολύ ενδιαφέροντα θέματα, με πολύ χαρά, με πολλούς καλεσμένους, λαμπερούς καλεσμένους, ωραίες συνεντεύξεις, ένα πολύ ωραίο πλατό, φωτεινό, αισιόδοξο, όπως είναι η δική μας παρέα. Να σας πω λοιπόν, με μεγάλη χαρά...